πολυμορφία στη σύγχυση που υπάρχει στην ελληνική κοινωνία, το κόμμα αυτό ή όλα τα κόμματα τα βοηθάει πάρα πολύ, γιατί μπορεί να παίρνουν αριστερά-δεξιά από μέρη της κοινωνίας και να φτάσει σε σημείο αυτή η πολυμορφία και ο λόγος ο διαφοροποιημένος αριστερά και δεξιά από κάθε συνιστόσα να υπάρχει. Δεν επιτίθομαι. Δεν επιτίθομαι. Δεν επιτίθομαι. Αναλύω ορισμένα γεγονότα και μετά θα σας πω για τη θέση τη συγκεκριμένη. Δεν επιτίθομαι καθόλου. Και δεν έχω καμία διάθεση να επιτεθώ. Ξέρετε ποιο είναι το ερώτημά μου. Θέλω να πω το εξής, ότι επικοινωνιακά. Πολλά στελέχη σας βάλουν ενάντια στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν βάλω καθόλου. Και με εντυπωσιάζει το εξής. Πώς γίνεται ένας χώρος όπως είναι το ΠΑΣΟΚ που είναι κέντρο αριστερά να επιτίθεται στο ΣΥΡΙΖΑ που επίσης είναι συγκέντρο αριστερά. Όχι, είναι αριστερά. Κατ' εσάς, είναι αριστερά. Είναι αριστερά. Κύριε Καθανασόπουλε, μεταφέρω κάτι το οποίο είπε η Γενική Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, κυρία Παπαρίγα. Καλούμε τους φίλους του κόμματος και τους ψηφοφόρους που δεν αισθάνονται ευχαριστημένοι με το εκλογικό αποτέλεσμα και τους λέμε: ό,τι παρατηρήσεις έχετε, πείτε τις μετά τη δεύτερη εκλογική μάχη. Πάρτε το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ στο χέρι και πάει λέγοντας. Καμιά συζήτηση δηλαδή για το τι έχει φταίξει, τι έφταξε. Δηλαδή, βάζουμε το πρόβλημα κάτω από το χαλί, ψηφίζουμε και στη συνέχεια τα κουβεντιάζουμε. Καταρχάς, κάναμε μια πυρωτή εκτίμηση. Θεωρήσαμε το αποτέλεσμα αυτή η μικρή άνοδος. Είναι μια μικρή άνοδος, αλλά δεν είναι ικανοποιητικό αποτέλεσμα. Και βλέπω πλευρές θα τις εκτιμήσουμε στην πορεία. Τον εξελίξη των πραγμάτων. Τώρα αυτή τη στιγμή. Ένταση, κύριε Γανασόπουλο, αυτή τη στιγμή. Ακούστε, κοντά, ακούστε να δείτε. Τώρα, στο, ακούστε στο να δείτε. Σας ικανοποιεί. Ακούστε, είχαμε πει πολύ έγκαιρα το 2009, τότε που λέγαμε για τη Θύελλα. Εκτιμώντας τότε την κατάσταση, λέγαμε ότι το κίνημα ή θα πάει μπροστά ή θα κάνει βήματα προσωρινής υποχώρησης. Και δεύτερον, όλοι αυτοί ο κόσμος ο οποίος προσπάθησε να απεγκλωβιστεί από το ΠΑΣΟΚ και από τη Νέα Δημοκρατία και να τα καταδικάσει, επέλεξε να πάει σε λύσεις ιδεολογικά και πολιτικά συγγενείς. Από αυτήν την λοιπόν, αυτή τη στιγμή τι προέχει. Απλά δεν καταλαβαίνω αυτή τη στιγμή, λογική αυτή τη στιγμή, του, ακούστε, ό,τι παρατηρήσεις έχετε μετά τις εκλογές. Αυτή τη στιγμή τι προέχει. Γιατί είμαστε μια προεκλογική περίοδο. Το να καθίσουμε να ομφαλοσκοπήσουμε δεν θα οδηγήσει πουθενά. Αυτή τη στιγμή λοιπόν προέχει να αναδείξουμε το εξής ζήτημα. Ότι υπάρχει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που έχει δύο συστατικά στοιχεία. Το πρώτο συστατικό στοιχείο είναι το σχέδιο αποδυνάμωσης του ΚΚΕ. Γιατί αυτό? Γιατί με αυτόν τον τρόπο διευκολύνεται έτσι η πολιτική η αντιλαϊκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι σχεδιασμοί της πλουτοκρατίας, η βάρβαρη και η τρομοκρατική. Γιατί το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας ήταν αντίβαρο σε αυτές τις πολιτικές. Δεύτερον, αδυνατίζει, καθυστερεί την πάλη και την οργάνωση την πάλη του λαού την επόμενη μέρα. Γιατί κοιτάξτε, η επίθεση θα συνεχιστεί την επόμενη μέρα. Και το δεύτερο στοιχείο αυτού του σχεδίου ποιο είναι? Είναι η διαμόρφωση. Αφήστε με να ολοκληρώσω. Δεν είναι λογικό. Διάλογο κάνουμε. Ναι, δεν παρακαλώ. Είναι λογικό. Όταν όλοι οι υπόλοιποι θέλουν να αυξήσουν τα ποσοστά τους, ναι, από κάπου πρέπει να τα πάρουν αυτά τα ποσοστά. Ναι. Άρα θα πρέπει, αν ανεβάσουν τα ποσοστά τους, να πάρουν και από εσάς ποσοστά. Έτσι. Αυτό είναι επίθεση ενάντια στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Είναι η λογική αυτό. Ναι, ακούστε, εμείς μιλάμε για σχέδιο. Εσείς μιλάτε για σχέδιο. Εμείς μιλάμε για σχέδιο. Και έχουμε μια σειρά στοιχεία. Να μας πείτε και έχουμε μια σειρά στοιχεία. Και το δεύτερο. Σας είπα, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Πλουτοκρατία είναι οι σχεδιαστές. Γιατί θέλουν αδύνατο το αντίπαλο πόλο. Και από αυτή την άποψη θέλουν να διαμορφώσουν μέσα από τη δημιουργία αυτού του ρεύματος εγκλωβισμού και παραπλάνησης του λαού που θέλει να απελευθερωθεί. Προσπαθούν να διαμορφώσουν και να ανασυντάξουν ένα νέο δίπολο. Σε αυτό ακριβώς το δίπολο, αυτό το δίπολο αποτελεί επιλογή της οικονομικής ολιγαρχίας στον τόπο μας. Που από τη μία μεριά θα είναι η Νέα Δημοκρατία και από την άλλη μεριά θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Προσωρινά, προσωρινά. Γιατί τι θέλει να κάνει? Θέλει να εγκλωβίσουν τον κόσμο, όλο αυτόν τον εργαζόμενο, τα λαϊκά στρώματα, σε λογικές διαχειριστικών λύσεων. Σε συνθήκες τι? Σε συνθήκες που η κρίση βαθαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ποια θα είναι αυτό το δίλημα που θα του βάλουν? Θέλεις λιτότητα με ανάπτυξη ή ανάπτυξη με λιτότητα? Αυτό προσβάλλει, λιτότητα με ανάπτυξη προβάλλει Μέρκελ, ανάπτυξη με λιτότητα, πάντοτε ως συστατικό στοιχείο όμως η λιτότητα, η επίθεση στο λαό προβάλλει ο Λαντ. Και λέμε τώρα στον κόσμο να διαλέξουν ανάμεσα στη λιτότητα με ανάπτυξη ή στην ανάπτυξη με λιτότητα. Δεν είναι αυτό παραπλανητικό και σε βάρος του λαού? Άλλωστε, το πέθηκε και θα το επικαλεστώ ένας σοβαρός αναλυτής που δεν είναι κομμουνιστής καθόλου, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα κληθεί να υπογράψει το τρίτο μνημόνιο. Και αυτό επιβεβαιώνει, τι επιβεβαιώνεται? Από τις ιστορικές εμπειρίες που έχουμε σε χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης με αριστερές κυβερνήσεις. Τι αποτέλεσαν? Αποτέλεσαν το εφαλτήριο υλοποίησης μιας αντιλαϊκής πολιτικής. Βεβαίως. Άρα λοιπόν, τι χρειάζεται σήμερα? Χρειάζεται σήμερα ένα δυνατό κουκουέ,
για να αποτελέσει αντίβαρο στην επίθεση, γιατί αποδείχθηκε τα προηγούμενα χρόνια αναντικατάστατος ο ρόλος στην οργάνωση της πάλης του λαού, και δεύτερον, γιατί στις σημερινές συνθήκες, επειδή δεν είμαστε ακόμα διαμαρτυρίας, προβάλλουμε τη μοναδική ρεαλιστική πρόταση διεξόδου από την καπιταλιστική κρίση και από ένα σύστημα το οποίο είτε σε συνθήκες κρίσης είτε σε συνθήκες ανάπτυξης, ναι, γεννά φτώχεια, εξαθλίωση για τα λαϊκά στρώματα, προβάλλουν τη μοναδική φιλολαϊκή διέξοδο. Μάλιστα. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο πρέπει να ενισχυθεί αποφασιστικά το ΚΚΕ. Αυτό λέμε εμείς στο λαό και είμαστε πολύ καθαροί. Θα μας συγχωρέσετε. Υπάρχει μια παρέμβαση που ζητάει η Γενική Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, η κυρία Παπαρίγα. Κυρία Παπαρίγα, καλημέρα, σας ακούμε. Καλημέρα σας. Δεν σκοπεύω να παρέμβω στην ουσία της συζήτησης, γιατί ο Νίκος ο Καραθαρασόπουλος είναι αξιόλογος εκπρόσωπος του κόμματος και ό,τι λέει είναι φερέγγιο και εκπροσωπεί πλήρως το κόμμα. Μάλιστα. Όμως θέλω να κάνω ένα σχόλιο για ένα ζήτημα που επαναλήφθηκε και στη δική σας εκπομπή. Επαναλαμβάνεται τις τελευταίες μέρες, για το οποίο χθες έκανα και μία καταγγελία και δεν πήρα καμία απάντηση από την κρατική τηλεόραση. Ποιο είναι αυτό, κύριε Παπαρίγα? Ποιο είναι αυτό, θα σας πω. Ναι. Έχω παρακολουθήσει όλες τις εκπομπές. Μόλις κάποιος ομιλητής πάει κάτι να πει για το ΣΥΡΙΖΑ, κάτι είπε τώρα η κυρία Παντζελή, μην κάνετε επίθεση στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό επαναλαμβάνεται σε όλες τις εκπομπές. Δεν καταλαβαίνω. Ο καθένας κάνει επίθεση εκεί που νομίζει. Δεν μπορεί η κρατική τηλεόραση να μετατραπεί σε τηλεόραση υπεράσπισης ενός κόμματος. Η προβολή. Μα δεν έγινε αυτό, κυρία Παπαρίγα. Να ακούω. Όχι, όχι, δεν αφορά εσάς. Δεν αφορά εσάς, κύριε Παπαρίγα. Για δεύτερο, να σας πω. Ναι, ναι. Καλείτε κόμματα τώρα για την καινούργια εκλογική μάχη. Το σωστό είναι, και με συγχωρείτε δηλαδή, και καλά κάνετε στους περισσότερους, τους ρωτάτε με τι θέση κατεβαίνουν στην εκλογική μάχη. Στο κουκουέ έχει κολλήσει η βελόνα στις ερωτήσεις. Έχει κολλήσει η βελόνα. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, ερωτήσεις παρεμβαίνουν, ναι, η τηλεόραση είναι κρατική. Αν ήταν ιδιωτικό κανάλι δεν θα επενέβαινα. Μάλιστα, κύριε Παπαρίγα. Στις ερωτήσεις που θέσαμε στον κύριο Καραθαρασόπουλο εννοείται ότι... Ναι, 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 την παρακολούθησε. Ναι, ναι, ότι... Αλλά είναι ευγενής ο κύριος Καραθαρασόπουλος, αυτό είναι. Στους άλλους ρωτάτε για τις θέσεις τους, βάζετε κάτω από τα χαλί τα προβλήματα και εκείνα και τα άλλα. Θα ρωτήσετε τώρα, είναι νέα εκλογική μάχη. Κυρία Παπαρίγα. Θα ρωτήσετε τι θέση έχει το ΚΚΕ. Και δεύτερον, δεν μπορεί όποιος κάνει κριτική σε ένα κόμμα. Όταν παραδείγματος χάρη ακούγονται για το ΚΚΕ ή για άλλα κόμματα διάφορα, δεν έχω ακούσει να λέτε μην κάνετε επίθεση στο τάδε κόμμα. Κυρία Παπαρίγα, θα μας επιτρέψετε για να μην συγχωρήσετε, επειδή το είπα εγώ. Κυρία Παπαρίγα, θα με συγχωρήσετε. Κυρία Παντζελή, σας είπα σταματήστε να επιτίθεστε στο ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω ότι δεν είναι η ώρα τώρα να κάνουμε τέτοια κουβέντα. Δεν παίρνω το μέρος της κυρίας Μπαντζελή. Προφανώς δεν το ακούσατε καλά. Πρώτον και δεύτερον. Αλλά θα έχω παρακολουθήσει, γιατί σας παρακολουθώ πάρα πολύ, γιατί όντως γίνεται μια ουσιαστική συζήτηση στην τηλεόραση. Αυτό το έχω ακούσει τουλάχιστον την τέταρτη φορά από διαφορετικά πρόσωπα. Αν είναι κατεύθυνση της ΝΕΤ αυτό, να μας το πει. Να ξέρουμε. Να εξαιρούμε ένα κόμμα από την τοποθέτηση. Μα δεν εξαιρούμε κανένα κόμμα, κύριε Παπαρίγα. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Το ΚΚΕ. Δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοιο θέμα. Οι προσκλήσεις, κύριε Παπαρίγα, ξέρετε ότι είναι ανοιχτές. Και σε εσάς. Οι προσκλήσεις. Έχει επιθετικές ερωτήσεις το ΚΚΕ για τη θέση του για την Ευρωπαϊκή Ένωση, βεβαίως. Και τις θέλουμε τις επιθετικές ερωτήσεις για να πούμε τις απόψεις. Κυρία Παπαρίγα, θα μας επιτρέψετε να αποφασίζουμε εμείς για τις ερωτήσεις? Κυρία Παπαρίγα, είμαστε επιθετικοί προς όλους όταν πρέπει να βγάλουμε την είδηση. Είστε κρατική τηλεόραση και πρέπει να πάρετε αποστάσεις από όλα τα κόμματα. Μα αποστάσεις έχουμε, κύριε Παπαρίγα. Είναι υπηρεσιακή. Λοιπόν, κύριε Παπαρίγα, όπως εσείς ερχόσαστε εδώ και τα στελέχη του ΚΚΕ και λένε τις απόψεις τους, χωρίς να τους πούμε εμείς τι απόψεις θα πούν, αντιστοίχως θα μας επιτρέψετε να κάνουμε και εμείς ερωτήσεις που θέλουμε. Να την κάνετε τη δουλειά σας, ξέρετε όμως ανάμεσα στο να κάνετε επιθετικές ερωτήσεις σε όλα τα κόμματα και με την ουδετερότητα. Αυτό ήθελα να πω, χαιρετώ. Κυρία Παπαρίγα, υπάρχει και μία πρόσκληση η οποία σας έχουμε απευθύνει και θα χαρούμε πολύ να σας έχουμε κοντά μας, αλλά δεν υπάρχει κάποια ερώτηση η οποία να είναι πιο αιχμηρή σε ένα κόμμα αντί σε ένα άλλο, ούτε παρεμβαίνουμε για να υπερασπιστούμε ένα κόμμα, διότι δεν είμαστε σε κανένα κόμμα. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για την παρέμβασή σας. Νομίζω, αν μη τι άλλο, και με δεδομένο ότι την εβδομάδα αυτή που μόλις πέρασε, κύριε Καραθανασόπουλε, δεν ξέρω αν μας ακούει η κυρία Παπαρίγα, τρεις φορές μεταδώσαμε ημίωρα
που αφορούσαν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Και τα μετέδωσε η ΝΕΤ. Τα μετέδωσε η δημόσια τηλεόραση. Το λέει και ο Γενικός Διευθυντής Ενημέρωσης. Αποσπασματικά όμως δεν μπορούμε να το δούμε. Πρέπει να δούμε το συνολικό πλαίσιο το οποίο διαμορφώνεται. Να το δείτε. Και από αυτή την άποψη κάναμε επίσημη καταγγελία εχθές για την κρατική τηλεόραση ότι όχι την ισοτιμία στα κόμματα δεν τηρεί, αλλά ούτε καν την αναλογικότητα. Και αυτό αποτελεί πρόκληση για την κρατική τηλεόραση, γιατί η ιδιωτική έχει άλλα συμφέροντα να εξυπηρετήσει. Αυτή την επίσημη, λοιπόν καταγγελία κάναμε. Είδατε, λοιπόν, και σε αυτή την ζήτησε επίσημη καταγγελία θέλουμε απάντηση από τη διεύθυνση της ΕΕ. Κύριε Καθασόπουλε, επειδή εμείς δεν είμαστε γενικοί διευθυντές. Δεν μιλήσαμε από εσάς. Μισό λεπτό. Να σας πω. Επιτρέψτε μου. Ήταν επίσημο χθες η καταγγελία. Η Γενική Διεύθυνση παρουσιάζει τα στατιστικά και τους χρόνους στη διακομματική όσο οφείλει και μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Και θέλω να σας ρωτήσω προσωπικά, εσείς αισθανθήκατε ότι η συνέντευξη αυτή στο πλατό αυτή τη στιγμή εμείς πήραμε θέση υπέρ ενός κόμματος ή ρίξαμε στο χρόνο ή σε ερωτήσεις εσάς? Το περιβάλλον το οποίο διαμορφώνεται είναι αυτό το οποίο ανέφερε η κυρία Παπαδόπουλου. Έτσι δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς κάτι άλλο για να σας πείσουμε. Γιατί υπάρχει συγκεκριμένη, σας είπαμε, υπάρχει συγκεκριμένη καταγγελία. Θέλουμε να σας απαντήσει νομίζω αρμοδίως η διεύθυνση. Εγώ απλά σας είπα, κύριε Καθασόπουλε, αν θέλετε με ακούτε. Είναι συγκεκριμένη. Δεν έχει σχέση με την εκπομπή. Εγώ λοιπόν απλά σας είπαμε ότι αυτή τη βδομάδα, και αυτό είμαστε σε θέση να το γνωρίσουμε, τρεις φορές μεταδώσαμε από μισή ώρα τις συνεντεύξεις τις οποίες έδωσε. Κύριε Καθασόπουλε, τις ώρες που εμείς μεταδίδαμε, το 902 έπαιζε τηλεμάρκετινγκ. Καλά, αφήστε τα τώρα αυτά. Μην με προκαλείτε λοιπόν. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Μην με προκαλείτε. Το να κάνουμε προβοκάτσια, δεν είναι προβοκάτσια. Σας παρακαλώ λοιπόν πάρα πολύ. Ότι υπάρχει αυτό το συγκεκριμένο σχέδιο, το οποίο το ανέπτυξα πριν και στο οποίο παίζετε ενεργητικό ρόλο κι εσείς. Κύριε Παλάφα, εμείς οι δύο παίζουμε ενεργητικό ρόλο. Μας καταγγέλλετε. Με την ερώτηση που κάνετε, με την τοποθέτηση που κάνετε, δηλαδή κάνει ερώτηση. Παρακαλώ. Αποτελεί προβοκάτσια. Κύριε Παλάφα, να συνεχίσουμε.